Για να δούμε λοιπόν σε μια οικογενειακή συνέντευξη στο Sky το ψέμα στο οποίο ζει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, με την οποία, όπως καταλαβαίνω, ανοίγετε και την προεκλογική περίοδο. Ψέμα. Συνέντευξη όπου συγγενής Πρωθυπουργού ρωτάει τον Πρωθυπουργό, σε καμία χώρα σοβαρή δυτική δεν θα υπήρχε ποτέ. Άρα είναι ένα ψέμα και συνέντευξη. Είναι σε οικογενειακό περιβάλλον και σε φιλικό περιβάλλον του Sky. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Βελόπουλο, τον εντάξατε στην κατηγορία των κομμάτων, την ελληνική λύση που υπηρετούν τη βία. Οι προτροπές ουσιαστικά, όσοι μπορεί να έκαναν μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή, να μην επισκεφθούν τους ναούς τις μέρες του Πάσχα. Αυτές είναι απαράδεκτες διχαστικές δηλώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν το χριστιανισμό και την πίστη. Νομίζω ότι πήραν και πολύ σκληρές, αλλά θα έλεγα σωστές και τεκμηρωμένες απαντήσεις και από την ίδια την Εκκλησία. Ψέμα. Διότι η δήλωση την οποία σχολίασε ο Αρχιεπίσκοπος αφορούσε αυτούς που ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων εν ώψη των εορτών του Πάσχα, αν θέλουν να πάνε να κάνουν ψηφοθυρία στην Εκκλησία, να μην το κάνουν. Άρα δεν έχει καμία σχέση η δήλωση αυτή με το ψέμα του Πρωθυπουργού. Υπάρχει και ένα άλλο ψέμα και είναι σημαντικότερο, η λέξη βία. Να του υπενθυμίσουμε του Πρωθυπουργού ότι βία είναι να επιβάλλεις υποχρεωτικότητα στο εμβόλιο. Βία είναι να εκχωρήσει εθνική κυριαρχία. Βία είναι ο διχασμός των Ελλήνων σε αντιχριστιανούς και χριστιανούς. Βία είναι ουσιαστικά να επιβάλλεις νόμους όπως ο γάμος των ομοφυλοφίλων, ο οποίος διχάζει μια ολόκληρη κοινωνία. Βία είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι Έλληνες να πεινάνε και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να είναι πάμπλουτοι. Όπως λένε κάποιοι άνθρωποι στο συντηρητικό χώρο, αφήσατε στην άκρη μια ατζέντα ή μάλλον προωθήσατε κάποιες ατζέντες ενοχλητικές για αυτό το ακροατήριο, όπως την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Πόσο πιστεύετε ότι σας έχει πληγώσει αυτό? Ο βασικός λόγος για τον οποίο ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Η χώρα μας είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Περιορίσαμε στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές, φυλάξαμε τα σύνορά μας, χτίζουμε το φράχτη στον Εύρο και ταυτόχρονα αλλάξαμε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των σύνορων. Ψέμα. Ο βασικός λόγος που ανεβαίνουν τα όποια κόμματα, πατριωτικά ή εθνικιστικά όπως τα αποκαλούν κάποιοι, είναι κυρίως ο οικονομικός λόγος. Είναι η ακρίβεια, είναι η φτώχεια, είναι η πείνα και είναι και ο πολυπολιτισμός που επιβάλλεται και ο αντινατιβισμός στον οποίο πιστεύει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, να πούμε του Πρωθυπουργού ότι 5 χρόνια κυβέρνηση, ο φράχτης που ακόμα φτιάχνουν για οικόσιτα δεν έχει γίνει. Να πούμε ότι ο ίδιος έχει κάνει χώρα τουριστικού προορισμού την Ελλάδα, δίνοντας επιδόματα, ενίκια, τηλέφωνα και ρεύμα δωρεάν σε κάθε ένα λαθρομετανάστη που έρχεται στη χώρα. Ουσιαστικά έχει κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι. Μπαίνει όποιος θέλει και βγαίνει όποιος θέλει. Συνήθως όμως μπαίνουν και δεν βγαίνουν με αυτή την κυβέρνηση. Μου αναφέρατε τα ζητήματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Μα αυτά γίνονται με τους όρους της Ελλάδος, όχι με τους όρους της Τουρκίας. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο καλά εξοπλισμένη, με πολύ πιο ισχυρές συμμαχίες και με αναβαθμισμένο το διεθνές της κύρος. Και ναι, προφανώς, επιδιώκουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, χωρίς όμως να εκχωρήσουμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Ψέμα. Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, κανέναν όρο δεν έχει επιβάλει η Ελλάδα στην Τουρκία. Το αντίθετο γίνεται. Το ότι η Αγία Σοφία μας έγινε τζαμί. Το ότι η μονή της χώρας έγινε και αυτή τζαμί. Το ότι η Κύπρος είναι υποκατοχή. Το ότι αποστατικοποιήσετε τα νησιά μας γιατί το ζήτησαν και οι Τούρκοι, όπως επίσης το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι όροι της Τουρκίας. Πείτε μας έναν όρο της Ελλάδος, τον οποίο επιβάλλατε εσείς στον Ερντογάν. Κανένας. Πάμε, κύριε Πρόεδρε, λίγο στην οικονομία. Για να μην το αφήσουμε αυτό το θέμα έξω, η ακρίβεια παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες. Επειδή η οικονομία πάει καλά, οι μισθοί αυξάνουν. Διότι τελικά το διαθέσιμο εισόδημα είναι, καθορίζεται από το πόσα λεφτά μπαίνουν στο σπίτι και πόσα βγαίνουν από το σπίτι. Οι μισθοί αυξάνονται και αυτό δεν αμφισβητείται. Και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος μισθός. Οι φόροι έχουν μειωθεί σημαντικά, άρα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ψέμα. Ο άνθρωπος που είπε δημοσίως ότι δεν μπορεί να ζήσει με 700 ή 800 ευρώ
Λέει στον Έλληνα ζήσε με 800 ευρώ και μπορείς να επιβιώσεις. Δεν μιλάμε για διαβίωση λοιπόν, μιλάμε για επιβίωση. Και αν πραγματικά θέλει να δει τα νούμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να του πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε αύξηση στο ελαιόλαδο 96,3%, στο ψωμί 24%, στο φρέσκο γάλα 18%, στα απορρυπαντικά χαρτικά 16%, στα φρούτα 15%. Άρα λοιπόν, αν ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να ζει στο ψέμα, εμείς του λέμε την αλήθεια. Θέλετε κύριε Πρωθυπουργέ να χτυπήσετε την ακρίβεια? Μειώστε το κόστος παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών, ώστε να έρθει στην αγορά μετά από εντατικούς ελέγχους φθηνότερο το προϊόν. Θέλετε κίνητρα, θέλετε μέτρα κύριε Πρωθυπουργέ? Σας λέμε ένα. Οριζόντιος φόρος για όλους τους Έλληνες 15%. Έσοδα, έξοδα και φορολογείτε ό,τι κέρδος μένει. Καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κυρίως θα έλεγα στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος, ώστε να έχουμε φθηνότερη παραγωγή. Αυτό αφορά αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοιείς, ώστε να στηριχτούν και να παράγουν. Και αν θέλετε μια τελευταία πρόταση που ουδέποτε δεν εφαρμόσετε, γιατί είστε φοβικός, εξορίξεις για να έχουν δωρεάν καύσιμα οι Έλληνες. Έτσι γίνεται η παραγωγική διαδικασία. Με τα ψέματα και με το ψέμα του Πρωθυπουργού δεν μπορείς να ασκήσεις οικονομική πολιτική. Τέμπη, ακούγονται πολύ βαριές κατηγορίες για συγκάλυψη. Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ψέμα. Υπάρχουν 57 νεκροί. Τι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα κύριε Πρωθυπουργέ? Υπάρχει η έκρηξη. Υπάρχει το ξυλόλιο. Υπάρχουν οι μάνες οι χαροκαμένες και οι γονείς οι χαροκαμένοι με τους πατεράδες που ακόμα ψάχνουν να βρουν μετά από ένα χρόνο την αλήθεια. Και αν μας ακούγατε από το 23, και εδώ ακριβώς έχετε συγκάλυψη, όταν αποκάλυψε η ελληνική λύση όλα αυτά που σήμερα αποκαλύπτουν οι άλλοι, θα είχαμε κάνει το αυτονόητο. Δεν θα κυνηγούσαν οι χαροκαμένοι γονείς, η Ελληνίδα μάνα, ο Έλληνας πατέρας τη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Θα κυνηγούσε κύριε Πρωθυπουργέ η δικαιοσύνη τους εγκληματίες δολοφόνους που σκότωσαν τα παιδιά μας για να τους συλλάβει. Και αν υπήρχε δικαιοσύνη κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς και οι υπουργοί σας έπρεπε με βραχιολάκια να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δυστυχώς το ψέμα αυτό είναι και μακάβριο. Πέρα από ψέμα είναι και δολοφονικό. Πιάσαμε μία οικογενειακή συνέντευξη, την είδαμε μαζί και είδαμε πόσα ψέματα λέει ο Πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος αυτός μέρα με την ημέρα γίνεται επικίνδυνος για την κοινωνία, για την Ελλάδα, για την ίδια την υπόσταση του γένους και του έθνους των Ελλήνων. Δεν πιστεύει στην πατρίδα, δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία, δεν πιστεύει στην οικογένεια. Όλα τα ψέματα που είπε στην οικογενειακή συνέντευξη αυτή που είδαμε μαζί είναι η απόδειξη ότι 9 Ιουνίου, επειδή εμείς οι Έλληνες αγαπάμε την πατρίδα, αγαπάμε τη θρησκεία, αγαπάμε την οικογένεια και έχουμε πάθος για την Ελλάδα και η δύναμή μας είναι ο ελληνισμός, πρέπει 9 Ιουνίου να έχουμε ένα ραντεβού με το μέλλον. 9 Ιουνίου ψηφίζουμε ελληνική λύση, την μόνη λύση, την μοναδική λύση. Και πρέπει να επισημάνουμε για τον επικίνδυνο Πρωθυπουργό ότι το πάθος του είναι τα ψέματα και η δύναμή του είναι τα ψεύτικα μέσα ενημερώσεως. Για εμάς, πάθος μας είναι η Ελλάδα και δύναμή μας εσείς οι Έλληνες. Και μαζί οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.